Αγαπημένοι μου, πλησιάζει 28 Οκτωβρίου. Οι δημοσκοπήσεις των επιδημιολόγων κολυμπάνε στον ωκεανό του ζώφους. Όλες οι συζητήσεις συγκλίνουν στην υποερωτηματικά παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Δεν μιλάμε για τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι γεγονότα που πάντοτε η περιπλανόμενη αριστερά και η απολυθωμένη αριστερά, η δογματική, τα άκουγαν και παθαίναν αναφυλαξία. Πριν από λίγες μέρες, η εκλεκτή παροικία των Πακιστανών εν Αθήνες αποφάσισε να κάνει την θρησκευτική της εορτή και βεβαίως ουδής τσιόνδρας και ουδής βόνδρας ή καμιά εκλεκτή κυρία επιδημιολόγος ενεμφανίστη, ή ο εκλεκτός κύριος Βασιλακόπουλος αλίμονο, για να επισημάνει τον μεγάλο κίνδυνο των χιλιάδων ανεμβολίαστων Πακιστανών οι οποίοι θα τιμούσαν εν σώματι και όχι βέβαια εν παρατάξει. Εδώ μπουλούκια κατεβήκανε. Μπουλούκια κατεβήκανε, νιαυρίζανε τους ύμνους τους, υμνούσαν τον προφήτη τους και τίποτα δεν συνέβη. Πουθενά σε καμία γωνία δεν είναι να διακρίνεται σιλουέτα μπάτσου. Αδίμονο. Μαζί με τις πακιστανικές ορδές από δίπλα η φύλα προσκύμενη προς αυτούς Σιριζέοι και άπαντες αριστερέοι. Εκεί δεν υπήρχε ούτε ιός, ούτε κορονοϊός, ούτε κορονοξάδερφος. Εκεί ήτανε άκρα του τάφου σιωπή και βεβαίως οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα και να παριλάσουν και να εορτάσουν και να υμνήσουν και να ανεμίσουν τα πράσινα πασαβούρια που κρατάνε στα χέρια τους. Γιατί όχι. Δικαίωμά τους είναι. Δικαιωματάκηδες είναι. Όλοι δικαιωματάκηδες είναι. Όλοι. Εκτός από τον Έλληνα. Από τον Έλληνα πολίτη. Αυτός δεν έχει δικαίωμα. Αυτός ό,τι για να κάνει πρέπει να περπατήσει τη λεωφόρο των απαγορεύσεων. Έτσι λοιπόν πλησιάζει 28 Οκτωβρίου. Το κλίμα είναι ζωφερό και αναπόφευκτα το μυαλό μας ταξιδεύει με μια ερώτηση μέσα. Θα πάμε να τιμήσουμε τους πατεράδες και παππούδες μας, τα παιδιά με το χαμόγελο στα γύλη που πήγαν να κάνουν το μεγάλο χρέος πραγματοποιώντας μια και μοναδική παρέλαση στη ζωή τους. Την παρέλαση από το κέντρο της Αθήνας στο σιδηροδρομικό σταθμό. Θα μας τα επιτρέψουνε.
ο κύριος Σόνδρας, ο κύριος Βασιλακόπουλος, η κυρία Λινού. Και όλοι οι επιδημιολόγοι οι οποίοι μιλάνε σαν his master voice, απευθυνόμενοι μόνον σε μας, σε κανέναν άλλον. Ούτε στα απολυθώματα, ούτε στους ΛΟΑΤΚΙ με τις μεγάλες παρελάσεις, ούτε σε οποιοδήποτε κοινωνικό ξεχύλωμα. Μόνο σε μας. Για μας μόνο υπάρχει και η πανδημία και ο κίνδυνος και οι ποινές και οι συνέπειες. Μόνο για μας. Αυτά μας χρεώνουν ανεξαρτήτως όποιο χρώμα καθίσει στην κυβέρνηση. Οι υπέτη είμαστε μόνον εμείς. Πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα μπούμε στα παραπέρα. Επιστροφή στην εκπομπή μας απόψε το βράδυ. Κοντά μας η καθήλυν ύποπτη, ο ναύαρχος, ο Βασίλης ο Μαρτζούκος. Καλησπέρα κύριε Μαζαράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα ναυαρχέ μου. Και ο στρατηγός μας, ο Γιάννης ο Μπαλτζούης. Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα στους ακροατές, αμφότεροι του Ελισμέ. Αμφότεροι, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Ελισμέ. Μην το μπερδεύουμε με το άλλο, πώς το λένε, Εμπιαμπέπ, Ελιαμέπ, κάπως έτσι. Γι' αυτό το είπα γρήγορα να σε προλάβω, μην πεις. Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ναυαρχέ μου, ξεκινάμε μαζί. Τριμερής σχήμα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, το οποίο από ό,τι φαίνεται αποτελεί μοναδικό σημείο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί και με το Ισραήλ. Κάπως έτσι το χαρακτήρισε και ο Πρωθυπουργός. Ναι, είναι γεγονός ότι αυτές οι στρατηγικοί άξονες συνεργασίας με κράτη της Μεσογείου και ιδιαίτερα με αυτά, Αίγυπτο, Ισραήλ και βέβαια και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που έχουμε κάνει και μια διμερή αμυντική συμφωνία, συμβάλλουν σημαντικά στα εθνικά μας συμφέροντα. Εδώ και βέβαια πήγε με αμοιβαίο όφελος. Εδώ πήγε ακόμα παραπέρα. Πήγε στην ηλεκτρική διασύνδεση. Δεν είναι μόνο η ηλεκτρική διασύνδεση. Είναι το ότι είναι από τις πρώτες φορές που ο ίδιος ο Αλσίση λέει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας. Αυτό λέει είναι πολλά. Ανοιχτή πρόσκληση. Είναι ανοιχτή πρόσκληση, γιατί κάποια μηνύματα ελληνικά δεν είναι και τόσο έτσι, είναι συζητήσιμα. Δεν πρέπει να αποποιούμαστε αυτό το θησαυρό που κρύβεται υποθαλάσσια και που άλλοι δεν ξέρω αν είναι υπερβολικοί ή όχι, αλλά ο καθηγητής ο Καριώτης μιλάει για ένα τρεις. Άλλοι μιλάνε για λιγότερα, πάντως εκατοντάδες δις. Και άλλοι μιλάνε όπως ο Φόσχολος για πολύ περισσότερα. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι μόνο το δικό μας όφελος. Είναι ένα ευρύτερο σχέδιο απεξαρτήσεως έστω και μερικής από την, Ρωσία της Ευρώπης και γι' αυτό στα ευρύτερα σχέδια με τις ευλογίες των ΗΠΑ υπάρχει αυτή η ένταξη της εκμετάλλευσης ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου συνολικά Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα και ούτω καθεξής προς την Ευρώπη. Εξού και ο EastMed, ο οποίος μπορεί τεχνικά να είναι ακριβώς, είναι 6-7 δισεκατομμύρια, αλλά είναι πολιτική απόφαση και δεν μπορούμε σε αυτό εμείς να κολλησιεργούμε.
να έχουμε δηλαδή επί χρόνια ανεκμετάλλευτα υποθαλάσσια κοιτάσματα και να κάνουμε δηλώσεις του τύπου εμείς τώρα στρεφόμαστε 100% στην πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια βεβαίως και πρέπει να επιδιώκεται, βεβαίως εκεί είναι ο τελικός σκοπός, αλλά από την ώρα που μεγάλες δυνάμεις όπως η Γερμανία κάνει το δεύτερο αγωγό που τη συνδέει κατευθείαν με τη Ρωσία και άλλες πολλές ευρωπαϊκές και μη δυνάμεις εκμεταλλεύονται τους υδρογονάνθρακές της, δεν είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα αφοσιωθούμε ολοκληρωτικά στην πράσινη ενέργεια όταν έχουμε αυτό το θησαυρό από κάτω και είμαστε μια χρεωμένη χώρα. Και που μάλιστα χθες ανακοινώσαμε ότι δύο μεγάλες λιγνητικές μονάδες θα ξαναλειτουργήσουν. Γιατί αντιμετωπίζουμε ένα φοβερό χειμώνα, μια έκρηξη τιμών και που αποδεικνύει ότι στην ουσία δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι στο κομμάτι ενέργεια. Αλλά είναι και μια ερώτησή μου, Ναυαρχέ μου, τι είναι εκείνο το οποίο μας βίδωνε χέρια και πόδια σε μια ιστορία που από τα μέσα του προπροηγούμενου αιώνα ήταν γνωστή, ότι η Ελλάδα διαθέτει πλούτο ενεργειακών πόρων. Ναι, βέβαια, ήταν γνωστή. Σε βγάζω τα νερά σου τώρα γιατί μένω σε ένα περίεργο κεφάλαιο. Τι είναι εκείνο το οποίο μας παραλύει και ήταν δεν μας αφήνει να αξιοποιήσουμε τον πλούτο μας, με εξαίρεση βέβαια στην επταετία που έκαναν αυτή την συνεργασία με την Oceanic, τον Πρίνο, και που μέχρι σήμερα μας δίνει 40 χρόνια μετά συνεχίζει να μας δίνει πετρέλαιο. Εγώ θα σας υπενθυμίσω ότι παρά τον πλούτο που λέτε από τον προπερασμένο αιώνα που εικάζεται ότι υπήρχε, μέχρι και το 2009 από τη Βουλή, στη Βουλή των Ελλήνων, επίσημα υπουργοί της κυβερνήσεως λέγανε ότι δεν υπάρχουν πετρέλαια. Έτσι, και αυτό το έχει πει και ο Γιώργος Παπανδρέου, το έχει πει και ο Πάγκαλος, το έχουν πει πολλοί. Και τα λέγανε τώρα, πριν από 10 χρόνια, 11, όταν ο κόσμος βοούσε. Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να πούμε ότι ποτέ η Ελλάδα, φοβούμε ότι δεν απέκτησε μια αυτόνομη, μια αυτόφωτη εθνική στρατηγική. Πάντα ακολουθούσε μια ετερόφωτη, μην θίξουμε τους συμμάχους, να ακούσουμε και αυτό και τις επιταγές των συμμάχων και μη θυγεί το ΝΑΤΟ και μη θυγεί το αυτό. Δεν λέω, πάντα σέβεσαι τις συμμαχίες στις οποίες ανήκεις, αλλά στο κάτω-κάτω μπαίνεις σε μια συμμαχία για να ωφεληθείς, όχι για να χάσεις. Και συνεπώς προέχουν τα εθνικά συμφέροντα, προέχει μια εθνική στρατηγική με βάθος 30 ετίας, την οποία ποτέ δεν είδαμε μέχρι και τώρα που μιλάμε γραμμένη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όταν γραφτεί μια εθνική στρατηγική με δεσμεύσεις, με εθνικά συμφέροντα καταγεγραμμένα, αυτά δεσμεύουν και τις πολιτικές ηγεσίες. Όσο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γραπτό, είναι πιο εύκολη η αυθαιρεσία. Αυτό λοιπόν που άλλα κράτη το κάνουν και δεν είναι απόρριτη η εθνική στρατηγική, γιατί εκπέμπει και μηνύματα πολιτικά προς εχθρούς και φίλους. Μέσα εκεί γράφονται οι κόκκινες γραμμές, γράφονται οι στόχοι, γράφονται οι φιλοδοξίες, το εθνικό όραμα, ο τρόπος υλοποιήσεως. Αν αυτά δεν τα γράφεις πουθενά και άγεσαι και φέρεσαι, σαφώς μετά ακολουθεί και μια σειρά αποσπασματικών κινήσεων μη συντονισμένων, που πολλές φορές η μία ενέργεια αναιρεί την άλλη. Και μάλιστα αυτή ποικίλει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση και από υπουργό σε υπουργό. Να βρήκε μου κάνει εντύπωση ότι μικρά κράτη, η Νορβηγία, ένα κράτος με 3,5 εκατομμύρια κατοίκους, προχώρησε και σήμερα είναι η πρώτη δύναμη στον πλανήτη στην αξιοποίηση του ενεργειακού της πλούτου. Η Μάλτα, απέναντι από τη Λιβύη, η Κύπρος, όρισε ΑΟΣ
όρισε οικόπεδα. Τι είναι εκείνο το οποίο παραλύει την ελληνική πολιτική σκηνή και όταν έρχεται η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι και να πούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, να λύσουμε τη δυστυχία μας. Τι είναι εκείνο που τους παραλύει? Κύριε Μαζαράκη, κατά την άποψή μου υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας διαχρονικός πολιτικός φαύλος κύκλος. Ποιος είναι αυτός? Η απαξίωση χρησιμοποιήσεως της στρατιωτικής ισχύως ως εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται οι ένοπλες δυνάμεις σε κρίσιμες περιόδους για τη χώρα, όπως και η αμυντική βιομηχανία. Και όταν έρχεται μια κρίση, τότε να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανισορροπία δυνάμεων, η κρίση να αποβαίνει δυσμενώς κατά της χώρας μας, μετά τη δυσμενή εξέλιξη μιας εθνικής κρίσεως να μας πιάνει μια πρεμούρα, αποσπασματική όμως, ανακλαστική, ενισχύσεως των ενόπλων δυνάμεων, η οποία βεβαίως έχει χρόνο λήξεως, μετά να πέφτουμε πάλι στο τέλμα της απαξιώσεως και βεβαίως όσο όλο αυτό το διάστημα ακριβώς λόγω ανισορροπίας ισχύως ισχύει η πολιτική κατευνασμού έναντι της Τουρκίας και πιθαναγκασμού αντίστοιχα της Τουρκίας και βεβαίως όταν ξαναγίνει κάτι τότε ξαναθυμόμαστε πάλι όλα αυτά είναι απόρριες της ελλείψεως εθνικής στρατηγικής. Δεν υπήρχε κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να κυνηγάμε ταυτόχρονα να αντικαταστήσουμε 9 φρεγάτες ή ολόκληρες μοίρες αεροσκαφών. Αυτά μπορούσαν, εάν ήταν υπήρχε συστηματική μέρημνα για τις ένοπλες δυνάμεις, να αντικαθίστανται σταδιακά και να μην τρέχουμε τώρα να βρούμε χρήματα για το πώς θα κάνουμε επιγόντως το Α ή το Β για να μην μας φέρει πρωτετελεσμένον η Τουρκία. Η οποία Τουρκία σημειωτέων, μια και είναι επίκαιρο, προχθές 17 του μηνός, ο Ερντογάν πήγε και επισκέφτηκε επί τριήμερο τη Δυτική Αφρική για να δείτε τι διαφορά υπάρχει σε μια χώρα που έχει όραμα και έχει και στρατηγική. Εκεί στη Δυτική λοιπόν Αφρική επισκέφτηκε και τον κόλπο της Γουινέας, έτσι, Αγκόλα, Νιγηρία και Τόγκο. Λοιπόν, τι δουλειά έχει εκεί η Τουρκία? Ήταν μόνο η οικονομία και οι επενδύσεις σε οικοδομές και σπάνιες γαίες και η Turkish Airlines εκεί πέρα? Ξέρετε, η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή πρεσβείες σε όλα τα κράτη της Αφρικής. Έχει μια στρατηγική που την έχει εξαπλώσει στην Αφρική εδώ και 20 χρόνια. Και εκμεταλλεύεται το Ισλάμ για να τους φτιάξει όλους, να τους θέσει υπό την αιγίδα της, να κοιτούν όλοι προς την Τουρκία και το έχει καταφέρει εν μέρη. Καθιερώθηκε στη Σομαλία που έχει μια μεγάλη ναυτική βάση που ελέγχει όλο το εμπόριο που περνάει από εκεί μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Υπάρχει στη Λιβύη με στρατιωτική παρουσία και ούτω καθεξής. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο. Η Νιγηρία, ένα από τα κράτη που επισκέφθηκε, αυτή τη στιγμή έχει 200 εκατομμύρια πληθυσμό. Στο τέλος του αιώνα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τα 200 εκατομμύρια της Νιγηρίας θα έχουν γίνει 700. Από αυτά τα 700 εκατομμύρια, όπως και άλλων κρατών της Αφρικής, το 80% και άνω θα είναι μουσουλμάνοι. Όλοι αυτοί θα μας έρθουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτούς λοιπόν επηρεάζει ο Ερντογάν, αυτούς μετατρέπει σε φιλότουρκους, αυτούς προσπαθεί να αποδιγετήσει και να καθοδηγήσει. Σημειωτέων ότι στη Σομαλία αυτή τη στιγμή γιορτάζουν και μερικές εθνικές γιορτές της Τουρκίας, παρακαλώ. Τόσο πολύ έχει διεισδύσει εκεί μέσα. Είναι αυτή που μας στέλνει από τη Σομαλία μέσω Κωνσταντινούπολης στα παράλια και τους έχουμε εδώ μετανάστες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στο επόμενο διάστημα θα δείτε μια άσκηση τουρκική πολυεθνική στο Αιγαίο που θα έχει μέσα πακιστανικά πλοία του Μπαγκλαντές, του Αζερμπαϊτζάν και ούτω καθεξής. Αυτό ως απάντηση της ελληνογαλλικής συμφωνίας. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι μετανάστες που έχουμε εδώ είναι στον άξονα, ανήκουν σε κράτη που ανήκουν στον άξονα με την Τουρκία. Η οποία Τουρκία όμως έχει ένα πρόγραμμα. Διεισδύει, πάει παντού. Έχει βάση στο Κατάρ, στον Περσικό κόλπο, έχει στην Αραβική θάλασσα, κάτω εκεί στο Άντεν. Και ούτω καθεξής. Πουλάει Μπαϊρακτάρ παντού, γιατί είναι πολύ και φτηνά και συμφέρουν. Πήγε να πουλήσει τώρα στην Αγκόλα και στην Νιγηρία. Όλα αυτά τα πράγματα όμως δείχνουν
όσο και αν κατηγορούμε την Τουρκία, μια μέθοδο, ένα όραμα, που μια στρατηγική, την οποία εφαρμόζει, τρώει τα μούτρα της σε μερικές φορές, αλλού επιτυγχάνει όμως, και προχωράει. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή εθνικό όραμα, διεκδικούμε κάτι. Είμαστε κράτος μειωμένης εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα χωρικά μας ύδατα. Γιατί δεν μπορούμε να ψάξουμε για πετρέλαιο έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Λόγω κάζους μπέλη, διεκδικούμε κάτι πάνω σε αυτά. Έστω και τώρα που μετά τις συμμαχίες, τις αμυντικές που φτιάξαμε με Γαλλία και Αμερική, δεν θα έπρεπε αυτό να αποτελέσει αφετηρία για μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική που θα οδηγήσει στη διεκδίκηση αυτών που δικαιούμαστε. Εμείς δεν επεκτηνόμαστε. Δεν είμαστε κράτος αποικιοκρατικό. Θέλουμε όμως αυτά που δικαιούμαστε, τίποτα άλλο. Γι' αυτά υπάρχει φιλοδοξία και διεκδίκηση. Ή πάλι καθόμαστε και περιμένουμε να καταρρεύσει η Τουρκία μόνη της. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μολονότι υπάρχει αντιπολίτευση στην Τουρκία, μολονότι το επετίθενται, δεν το επετίθενται για εθνικά θέματα. Δεν είχε αντιπολίτευση όταν έκανε την εισβολή στη Συρία ή όταν έκανε την εισβολή στη Λιβύη ή όταν έκανε τον πόλεμο με τους Αρμένιδες. Όχι. Τον κατηγορούν για οικονομικά θέματα, για φτώχεια, για εκμετάλλευση, για παράνομο πλουτισμό. Ποτέ. Και τον κατηγορούν και για τα νησιά για τα οποία δεν διεκδικεί από την Ελλάδα. Ακριβώς. Πήγαινε εδώ πέρα στη Βουλή. Σαν τότε ξέφραγο Αμπέλη. Να ανακοινώσεις ότι η θητεία πρέπει να είναι στα 18 μήνες και 12 μήνες γυναίκες. Πήγαινε να το πεις. Ξεκινήσανε να δώσουν δικαίωμα ψήφου σε 2,5 εκατομμύρια Έλληνες που το δικαιούνται. Ξέρεις πόσους συνένεσαν να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα, πόσοι? 150.000. Ναι. Πού να σου δώσει, πού να σου δώσει ρε που καρά την ευκαιρία ο περίδρομος της αριστεράς, ο οποίος ξέρει ότι ουδής Έλλην ομογενής θα κάτι να τους χαρίσει, όχι ψήφο, ούτε ψηφαλάκι. Το ζήτημα είναι ότι θα έπρεπε όμως να αναγνωρίζουμε τις άοκνες προσπάθειες της ομογένειας για ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμή στη σύσφυξη σχέσεων στην τελευταία Ελλάδος Αμερικής. Δεν τους απασχολεί. Δεν υπάρχουν στο χάρτη. Δεν τους ενδιαφέρει. Αν μπορούσαν αύριο το πρωί να κάνουν μια συμφωνία με την Τουρκία και να μοιράζουν τον Αιγαίο στα δύο, ό,τι κάναν με τα Σκόπια που τα είπανε Μακεδονία, θα το κάνανε. Μια και τα αναφέρατε παρεπιπτόντως, ανοίγω μια παρένθεση. Διάβαζα ότι με τις ευλογίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας ετοιμάζεται ένα κόμμα μέσα στα Σκόπια από Βούλγαρους που ζουν στα Σκόπια. Και αυτό έχει σαν σκοπό να διοικούνται μελλοντικά το κράτος αυτό, να διοικείται από Βούλγαρους ενσυνείδητους εκεί, έτσι ώστε να υπάρχει, όπως λέει και το ακείμενο, μία κοινωνία, ένα έθνος δηλαδή, σε δύο χώρες. Πώς λέμε εμείς Ελλάς και Κύπρος. Ακριβώς. Έτσι, εκεί λοιπόν πάει το πράγμα, αυτό φιλοδοξούν οι Βούλγαροι. Γιατί να μην το φιλοδοξούν, ναι. Τώρα να ρωτήσω το Γιάννη τον Παλτζό, γιατί... Γιάννη μου. Ναι, Ανδρέα. Ακουμπήσαμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία δυστυχώς μας ταλαιπωρούν πολύ. Αυτή η τελευταία συνάντηση σηματοδοτεί πολλά πράγματα. Και για πρώτη φορά ετέθη και το θέμα της Συρίας. Ότι συμφωνούν στην προστασία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Αλλά
και την περιφερειακή σταθερότητα. Μιλήσαν επίσης για την απειλή των τρομοκρατικών οργανώσεων, που είναι η πρώτη φορά που το θίγουν το θέμα, και βεβαίως για τη Λιβύη. Όλα αυτά πώς θα φωτογραφίσουμε? Ανδρέα, τα έβαλες όλα τα θέματα. Θα σου πω για τη Μέση Ανατολή, που την παρακολουθώ συστηματικά. Είναι το κουσούρι που μου έμεινε από τότε που βρέθηκα το 2000 στην περιοχή. Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Συρία. Είναι και απόφαση των Ρώσων σιγά σιγά να διώξουν τους Τούρκους από τις περιοχές, από το Ιντλίμπ, Γιαραμπλούς, Αφρίν και στο βόρειο τομέα εκεί στα σύνορα Συρίας και Τουρκίας. Λοιπόν, ήδη έχουμε εξελίξεις, έχουμε βομβαρδισμούς τζιχαντιστικών οργανώσεων που στηρίζουν οι Τούρκοι και ούτω καθεξής. Και μάλιστα ο Πούτιν έχει κάνει σαφές τον Ερντογάν, διάλεξε ποιους θέλεις να σώσεις, γιατί οι άλλοι θα τους χτυπάμε αλίπητα. Και βέβαια ο Συριακός στρατός αρχίζει σιγά σιγά να προχωράει προς το Ιντλίμ, θα πάρει την επαρχία του Ιντλίμ, ξεκαθαρίζει τον αυτοκινητόδρομο S4, ο οποίος είναι από βορρά προς νότο κλπ, να μην έχει παρεμβολές. Και το κυριότερο, Ανδρέα, ήδη στην αμερικανική πολιτική πέφτει η ιδέα, λοιπόν, στο μπυρόκραση, στο διευθυντήριο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, να αναγνωρίσουν τον Άσαντ ότι είναι ο νόμιμος κυβερνήτης και να σταματήσουν αυτή την επί 11 χρόνια αμφισβήτηση ότι είναι ο δικτάτορας που πρέπει να φύγει. Δηλαδή αλλάζει πλέον και η πολιτική των ΗΠΑ στη Συρία. Αυτές είναι πολύ μεγάλες εξελίξεις. Και επίσης να πω και κάτι άλλο που από πληροφορίες αξιόπιστων μέσων της Μέσης Ανατολής υπάρχουν μυστικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ, ακούστε, Ιράν, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου για να αποφευχθεί κάποια σύγκρουση ή κάποια επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν, με εγγυήτρια δύναμη τη Ρωσία να αφήσουν το Ιράν να είναι ένα σκαλοπάτι πριν από τη δημιουργία πυρηνικού όπλου, να το επιβλέπει η Ρωσία αυτό το πράγμα. Εκεί το Ισραήλ δέχεται να σταματήσει κάθε προσπάθεια να πλήξει το Ιράν. Λοιπόν, και να αναφέρω πάλι για τη Μέση Ανατολή που τα έθεσες, αυτή τη στιγμή διεξάγεται στο Ισραήλ η μεγαλύτερη άσκηση, αεροπορική άσκηση, η Blue Flag, η γαλάζια σημαία, μέχρι τώρα 8 κράτη, και θέλω να σου πω τα κράτη τα οποία συμμετέχουν, γιατί δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο έναν άξονα συμμετοχής. Εκτός από από το Ισραήλ, φυσικά είναι η Γαλλία, είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ινδία μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι 2 εβδομάδες αυτή η άσκηση, στη βάση Όβντα, είναι στην έρημο Νεγκέβ κάτω, μια πολύ σημαντική βάση, και φυσικά εμείς είμαστε πάντα προσκεκλημένοι. Η προηγούμενη έγινε το 19, λόγω κορονοϊού δεν έγινε το 20. Είναι η πιο σημαντική άσκηση που είναι στο Ισραήλ, και αυτό είναι αυτή η συμμετοχή των κρατών μας δείχνει και πώς θα πάνε οι συμμαχίες πλέον. Ήδη και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, μίλησε για Ινδία. Μπαίνει λοιπόν στο παιχνίδι και η Ινδία, πυρηνική δύναμη, και τα λέω όλα αυτά ως αντιτάδυμα αυτά που είπε ο κύριος Ναύαρχος για την Τουρκία, που εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για τις εξελίξεις. Η Τουρκία θα πληρώσει τα επίχειρα των αφρώνων ενεργειών που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ναι, μπορεί να έχει όραμα κλπ, αλλά θα γίνει φιάλτης αυτό σε λίγο. Λοιπόν, μπορεί να πάει στην Αφρική, στην Ιγυρία, υπογράφει σε συμφωνία για εξορίξεις κλπ, αλλά θα γίνει φιάλτης. Ήδη δημιουργείται από τη συμπεριφορά της ένας ισχυρότατος άξονας, που στο έχουμε πει και άλλη φορά, που ξεκινάει από τη Γαλλία και καταλήγει στην Ινδία. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω αυτή τη φορά να μην ασκήσω κριτική στην ελληνική πολιτεία, αλλά να πω μπράβο. Σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν στο Ομάν, υπογράψανε συμφωνίες. Αύριο θα είναι στη Λιβύη. Η Ελλάδα λοιπόν αρχίζει και κινείται πλέον. Η περίοδος στασιμότητος και παρακολουθήσεως, αδράνειας και παρακολουθήσεως των λοιπόν, έχει πλέον τελειώσει. Και είτε παρακινούμενε από τους συμμάχους μας,
Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες με τις συμφωνίες που γράψαμε και Εμιράτα, βλέπουμε λοιπόν ότι προχωράμε. Και εκτιμώ ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και ίσως αυτό να αναλογίζονται οι Τούρκοι μια νέα συμφωνία Σεβρών. Και γι' αυτό φοβούνται. Λοιπόν, αυτές είναι οι δικές μου εκτιμήσεις. Στρατηγέ μου, όλες αυτές οι χώρες είναι γεγονός ότι εκφράζουν τις δικές τους απόψεις, τις θέσεις. Η Τουρκία το κάνει πράξη. Δεν ξεκίνησε η Αίγυπτος να κάνει εισβολή στη Λιβύη. Ούτε δοκίμασε το Ισραήλ να εκμεταλλευτεί τη διάλυση της Συρίας και να μπει στη Συρία. Ούτε αποφάσισε η Περσία να τακτοποιήσει τις όποιες διαφορές έχει με στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η Τουρκία παντού πήγε και πήγε οδυνηρά και σκόρπισε θάνατο και κατέλαβε εδάφη και οδήγησε χώρες σε τραγικά αδιέξοδα. Και συνεχίζει να το κάνει. Δεν πήγε η Αίγυπτος να κάνει βάση στην Κάνα ή στη Σομαλία. Ή τουλάχιστον να επιβάλλει τη θέλησή της στρατιωτικά στην Αιθιοπία, από την οποία εξαρτάται. Ο Νείλος από εκεί κατεβαίνει. Η Τουρκία το έκανε και συνεχίζει να το κάνει. Μου επιτρέπεις, Αντρέα, αυτό να πω είναι, κάτι σε αυτό, με αυτό δύο είναι, δεν ξέρω που θα οδηγηθεί ή που θα φτάσει, αλλά μέχρι τώρα έχει κάνει 4 κινήσεις που τα τελευταία 40 χρόνια κανένα κράτος δεν τόλμησε να τις κάνει. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Θα σου πω όμως κάτι. Συμφωνώ σε όλα αυτά τα οποία αναφέρεις. Έτσι είναι. Αλλά στη γεωπολιτική, όσοι έχουν μελετήσει, πρέπει να είσαι προσεκτικός στις γεωπολιτικές, στις γεωστρατηγικές σου επιδιώξεις. Δεν πρέπει να κάνεις ένα ολέθριο σφάλμα. Αυτό λέγεται το σφάλμα αυτό λέγεται υπερέκταση. Η Τουρκία παρανέβει αυτόν τον κανόνα και έχει προβεί στο ολέθριο σφάλμα της υπερεπέκτασης παντού. Το παίζει σαν κυρίαρχη πλανητική δύναμη, ενώ δεν είναι. Δεν είναι τα κότσια τους. Γι' αυτό θα πληρώσει. Γιατί έβαλε πολλούς απέναντί της. Αυτές οι κινήσεις όλες, όπως είπες, ναι, έγιναν, αλλά ενόχλησαν πολύ περισσότερους. Και αυτό θα πληρώσει η Τουρκία. Εδώ να είμαστε και θα το δούμε. Λοιπόν, σκεφτείτε μήπως έχουμε μια νέα συνθήκη Σεβρών. Αυτό σας λέω μόνο. Μακάρι, στρατηγέ μου. Από το στόμα σου και στο Θεού δαυτή. Μπορούμε να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστροφή και πάλι στην απόψινή μας ιδιαίτερη συζήτηση με τον Ναύαρχο τον Βασίλη τον Μαρτζούκο, τον στρατηγό τον Γιάννη τον Παλτζόη. Γιάννη μου, σε διέκοψα. Ναι, Αντρέα, ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπες στην αρχή για τους Πακιστανούς. Ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα. Λοιπόν, στη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα, υποτίθεται θρησκευτική συγκέντρωση. Εγώ δεν εξετάζω το γεγονός ότι οι κύριοι λοιμοξιολόγοι επιστήμονες δεν κουνήσαν το δάχτυλο σε αυτούς, σε εμάς μόνο που το κουνάνε. Λοιπόν, θα μπορούσαν να το κάνουν στο τζαμί, στο Βοτανικό. Το κάνανε όμως το Σύνταγμα. Εκείνο όμως το οποίο είναι ανησυχητικό και δεν το πήρε κανένας είδηση είναι ότι μέσα στο πλήθος εμφανίστηκε μία σημαία. Περίεργη σημαία για αυτούς που δεν ξέρουνε. Ήταν μία σημαία η οποία είχε πράσινο χρώμα στο μισό και όπως την κοιτούσες και δεξιά, μια λωρίδα μπλε και είχε και γραμμώσεις μαύρες και άσπρες. Λοιπόν, στο αριστερό. Αυτή η σημαία ανήκει σε μια τρομοκρατική οργάνωση
η οποία λέγεται Dawat Islami, η οποία έχει δημιουργηθεί στο Πακιστάν, είναι παράγωγο της Al-Qaeda, η οποία στην Αγγλία έχει προβεί σε 20 τρομοκρατικές οργανώσεις. Να σας θυμίσω μία περίπτωση που κάποιος κυνηγούσε με ένα τσεκούρι στον δρόμο τον κόσμο και όποιον έβαλε το χτυπούσε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή η σημαία εμφανίστηκε στο Σύνταγμα. Αντρέα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν πυρήνες τρομοκρατών μέσα στην Ελλάδα και ενώ ήταν κρυμμένοι, τώρα έρχονται φανερά και μας λένε εδώ είμαστε. Για μένα θα έπρεπε να γίνει χαμός, να γίνει έρευνα, να καλέσουν τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας, να καλέσουν τον κόσμο και να δουν ποιοι είναι αυτοί που κρατάγανε μια τρομοκρατική σημαία και μας την κουνάγανε στη μούρη μας μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων. Και πότε έγινε αυτή η πορεία? Έγινε την ημέρα που είχαμε τη συγκέντρωση Ελλάδος, Αιγύπτου, ακριβώς, και Κύπρου. Ακριβώς. Τίποτα τυχαίων. Έτσι. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι τον Ναύαρχο. Ναύαρχε. Ναι, ναι. Τι περιμένουμε από τη συμφωνία με τους Αμερικάνους, γιατί άκουσα τον Πλάιωτ να μιλάει και για βάσεις ακόμα και σε νησιά. Σε νησιά δηλαδή και του Ανατολικού Αιγύπτου. Εκτός από τη Σκύρο, ξέραμε τον ενδιαφέρον για την Κάρπαθο και πάντα το ενδιαφέρον για το Μούδρο, για τη Λίμνο. Η συμφωνία δεν διευκρινίζει αν είναι νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ή όχι. Κάνει μια αναφορά γενική για νησιά. Το αρνητικό της συμφωνίας είναι ότι... Δεν έχω ακούσει ενδιαφέρον για τη Μύκονο, ούτε για την Άνδρο. Θα μπορούσε να είναι η Σκύρος, η οποία εξαιρείται από... Δεν ανήκει στα καθεστώτα εκεί περί αποστρατικοποίησης. Για την Κάρπαθο έχω ακούσει. Ναι. Για τη Λίμνο χρόνια το συζητάνε. Ναι. Κοιτάξτε, είναι αρνητικό το ότι από τώρα δεν επελέγησαν κάποια νησιά από τους Αμερικανούς, γιατί αυτό θα είχε πολύ καλές επιπτώσεις θετικές για μας. Και το άφησαν να αιωρείται ως δυνητική επιλογή στο μέλλον. Παρόλα αυτά υπάρχει. Όπως επίσης υπάρχει για πρώτη φορά αναφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναδεικνύει την νομική διάσταση της διενέξεως και όχι την πολιτική όπως τη θέλει η Τουρκία. Κάτι το οποίο οι Αμερικάνοι ουδέποτε το ανέφεραν. Ναι. Υπάρχει λοιπόν στη συμφωνία και αυτό. Αυτό λοιπόν είναι καλό. Τώρα... Παρατηρώ τις τελευταίες μέρες δύο διαφορετικές τάσεις που συμβαίνουν κάθε φορά διαχρονικά σε όλες τις κοινωνίες. Υπάρχουν οι λεγόμενοι ιέρακες και περιστερές. Οι μεν ιέρακες έχουν στους κόλπους τους συνήθως υπερεθνικιστές ενθουσιώδεις, οι οποίοι λένε «Α, τώρα που κάναμε τις συμφωνίες με Γαλλία και Αμερική μπορούμε από αύριο να κάνουμε 12 μίλια, να ενώσουμε τις ναός με την Κύπρο». Να πάμε στην κόκκινη μιλιά και ούτω καθεξής και αυτό. Αυτή είναι η μία τάση. Η άλλη τάση των περιστερών είναι η διεθνιστική τάση. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν στέκονται στα εθνικά συμφέροντα, στα ταξικά συμφέροντα. Είναι αυτοί οι οποίοι αναβιβάζουν σε υπέρτατο αγαθό την ειρήνη. Και μπροστά στην ειρήνη είναι έτοιμοι να υπογράψουν οποιαδήποτε συμφωνία επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα. Και οι δύο τάσεις αυτές είναι το ίδιο επικίνδυνες και το ίδιο επιζήμιες για τη χώρα. Πρέπει σε όλα να υπάρχει ψυχρός υπολογισμός, πρέπει να υπάρχει ψυχρό αίμα, να δούμε πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση μετά τις συμφωνίες με Γαλλία και Αμερική. Δεν πρέπει με κινήσεις δικές μας σε καμία περίπτωση να ευνηδιάσουμε τα έτερα μέρη των συμφωνιών, μην κάνουμε κάτι δηλαδή χωρίς να έχουμε ειδοποιήσει τη Γαλλία, γιατί... Το πιθανότερο να μας πει Γαλλία, δεν είπαμε κάτι τέτοιο, συνεπώς δεν έρχομαι να σας συνδράμω. Αυτά χτίζονται. Άρα λοιπόν η συμφωνία δεν είναι το τέλος. Οι συμφωνίες είναι η αφετηρία. Από εδώ και πέρα θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να καλλιεργήσουμε αυτά τα οποία προβλέπουν οι συμφωνίες αυτές στην πράξη. Αυτό σημαίνει στενές σχέσεις εμπιστοσύνης, στενές σχέσεις συνεργασίας, απορρέουν εκατοντάδες ενέργειες και από όλες αυτές τις συμφωνίες συντονισμένες που να πηγαίνουν προς τα εκεί που εμείς θέλουμε,
Και όταν είμαστε έτοιμοι, πάμε και στα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα που όλοι εννοούμε και ξέρουμε ποια είναι. Μα βαθιέ μου, πρέπει να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα γιατί αλλάζουμε την ώρα. Και επανερχόμαστε. Επιστροφή και πάλι στην εκπομπή μας με τον άβαρχο τον Βασίλη τον Μαρτζούκο και τον στρατηγό τον Γιάννη τον Μπαλτζούη. Να συνεχίσω κύριε Μαζαράκη. Βεβαίως. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε, μια και οι Αμερικανοί επί του παρόντος δεν θέλουν παρουσία δική τους στα νησιά, να είχαμε σε επιλεγμένα νησιά τη γαλλική παρουσία. Έχουμε αεροναυτικές εγκαταστάσεις στη Σκύρο. Εκεί θα μπορούσαν να ελιμενίζονται Γάλλοι, όπως επίσης και στην Κρήτη, όπως επίσης και στην Κύπρο. Αυτό στην εφαρμογή της συμφωνίας, στα πλαίσια αυτά. Μπορούσαμε να κάνουμε κινήσεις τέτοιες που από την εμπειρία μου, για παράδειγμα σαν ναυτικός ακόλουθος στη Βόνη κάποτε, παρατήρησα ότι στο πλαίσιο του γαλλογερμανικού άξονα υπήρχαν ανταλλαγές αξιωματικών, όχι ως συνεργατών, αλλά ως πλήρη ένταξη ενός γερμανικής ομάδας αξιωματικών στα γαλλικά επιτελεία. Δηλαδή πηγαίναν σε συσκέψεις ΝΑΤΟ αυτοί οι Γερμανοί αξιωματικοί που είχαν ενταχθεί στα γαλλικά επιτελεία για να υποστηρίξουν τις θέσεις της Γαλλίας και αντιστρόφως. Εκεί πρέπει να φτάσει η συνεργασία μας με τους Γάλλους. Και η συμφωνία μας το δίνει αυτή τη δυνατότητα. Όπως επίσης και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στον τομέα συμπαραγωγών, στον τομέα εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να χτιστεί αυτή η συμφωνία στην πράξη, να μην την αφήσουμε, να μην επαναπαυθούμε και παράλληλα να κάνουμε κινήσεις που πρέπει να κάνουμε σιγά σιγά. Απορώ γιατί δεν έχουμε κάνει ως τώρα, για παράδειγμα, γραμμές βάσεως στα νησιά. Γιατί από εκεί θα μετρήσουν η όποια επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Δεν έχουμε χαράξει γραμμές βάσεως. Γιατί δεν ξεκινάμε από τώρα. Η ανατροπή του τουρκολιβικού μνημονίου θέλει και αυτή μεθόδευση. Θέλει η Λιβύη βοήθεια σε κάτι, πρέπει να την παρέξουμε. Δεν μπορεί το επίσημο κράτος. Ας πάνε ιδιώτες εθελοντές. Ας πάει κάποιος, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Να εμπλακούμε και εμείς δηλαδή στην υπόθεση και στις εξελίξεις. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να οδηγήσουν σε κάτι. Εκείνο που καίει είναι το Κυπριακό αυτή τη στιγμή, αλλά και τα θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν κατάλαβα ποτέ. Εγώ θα συμφωνήσω, δεν θέλω να γκρινιάζω συνέχεια. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Μπαλτζόης πριν. Προχθές που μετήχα σε μια διαδικτυακή συζήτηση, παρουσία του αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών του κ. Βαρβιτσιώτη, του έδωσα τα εύσημα για την ενεργό διπλωματική δραστηριότητα της Ελλάδος τα τελευταία 2 χρόνια, τα επιτεύγματά της, όπως επίσης και για το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Αυτά δεν πρέπει να τα παραγνωρίζουμε, είναι θετικά. Να βαθιέ μου. Αλλά παράλληλα όμως δεν μπορείς να αποσιωπήσεις το γεγονός ότι απαξιώσαμε το χάρτη της Σεβίλης. Γιατί βιαστήκαμε να πάμε το Φεβρουάριο στον ΟΗΕ και να πούμε ότι είναι ιδιωτικός αυτός ο χάρτης και δεν αντιπροσωπεύει κάτι για μας. Όπως επίσης και η αποστρατικοποίηση. Και εκεί πάλι ίσως έπρεπε να υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση της Ελλάδος. Για να μην αιωρούνται φήμες για μερική αποστρατικοποίηση, για να βγάλουμε τα βαρέα όπλα και να αφήσουμε. Τι να αφήσουμε, τα λιανοντούφεκα, τα φορητά. Τα ψαροντούφεκα. Όταν δηλαδή εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την απειλή που αντιμετωπίζουμε απέναντί μας και μπορούν αυτοί να κάνουν σκόνη τα νησιά από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, δεν ανάγκη να φτάσουν στις ακτές, από 100 χιλιόμετρα μακριά μπορούν να τα βομβαρδίζουν ανηλαίως. Με κάθε τρόπο. Εναέριο, επίγειο κλπ. Εμείς λοιπόν δεν δικαιούμαστε να έχουμε σοβαρά όπλα που να πάνε στα 100 και 150 χιλιόμετρα. Μια ανωτερία στρατηγία γιατί να βαρθεί. Ναι, ναι. Γιατί έχω και κάποια ερώτηση ακόμα. Βεβαίως. Και ο χρόνος είναι ελάχιστος. Στρατηγέ. Ναι. Συνεχίσω. Όχι. Λοιπόν. Όχι. Να κάνω την ερώτησή μου. Α, ωραία. Η ερώτησή μου είναι απλή. Εδώσαμε τις βάσεις από τους Αμερικάνους σε οπλικά συστήματα. Τι περιμένουμε? Ανδρέα, από την Αμερική αγοράσαμε protection, προστασία. Όπου υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα δεν θα τολμήσει κανένας να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια.
Αυτό είναι το πρώτο που είναι το φανερό και το βλέπουμε. Από εκεί και πέρα θα έρθουν και άλλα πράγματα. Είδα μια συνέντευξη του πρέσβη του κυρίου Πάιατ που είπε, άφησε υπονοούμενα ότι θα πάνε και σε κάποια νησιά άλλα. Λοιπόν, το είπαμε αυτό. Λέω συγκεκριμένα. Έχει σημασία αυτό που λέμε. Ναι, το καταλαβαίνω. Λέω συγκεκριμένα. Σε άρματα μάχης. Θα πάρουμε Άμπραμς. Όχι, δεν θα θέλουμε τα Άμπραμς. Εγώ είμαι τεθωρακισμένος, δεν θέλω Άμπραμς. Μάλιστα. Δεν κάνω για τον ελληνικό χώρο. Λοιπόν, εξάλλου είναι άρμα 25 ετίας. Τι να το κάνω. Άλλα πράγματα θα πάρω από τους Αμερικάνους. Τα οποία, όπως πονοσχάρι... Τι υπολογίζεις. Οι φρεγάτες Constellation που θα πάρουμε αργότερα κλπ. Ενδεχομένως τα F-35, τα οποία θα πάρουμε και από αυτά. Είναι άλλα πράγματα τους Αμερικάνους. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Συγγνώμη. Αλλά να πω κάτι για τη Λιβύη που είπε προηγουμένως ο κύριος Ναύαρχος. Ήδη αύριο η Ελλάδα επιτέλους συμμετέχει σε μια διεθνή διάσκεψη για την Λιβύη. Με πρωτοβουλία της Λιβύης. Όπου μεταξύ των άλλων θα είναι ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Λεντριάνο, ο Δένδιας και θα είναι εκπρόσωποι Ιταλίας, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας. Να και η Τουρκία μέσα, Κατάρ, Αλγερία, Τινησία, Τσάντ και Σουδάν. Και τον Νοέμβρη επίσης. Είμαι λοιπόν και μπαίνουμε μέσα και καλά κάνουμε και μπαίνουμε μέσα σε αυτές τις εξελίξεις. Διότι εμείς είμαστε οι γείτονες της Λιβύης και όχι η Τουρκία. Λοιπόν, στα άλλα τα οποία είπε ο Γεράπρος, φυσικά συμφωνώ, θα πρέπει να προσέχουμε, θα πρέπει να είμαστε αυτό και να προσθέσω ότι αυτό που ανέφερε, που βγάλαμε γραμμές βάσης, υπάρχουν οι γραμμές βάσης. Το ανέφερε ο κύριος Κοτζιάς, λέει ότι τα είχα έτοιμα εγώ επί υπουργείας μου και τις γραμμές βάσης και το κλείσιμο των κόλπων να τα στέλναμε στον ΟΗΕ. Όλα έτοιμα τα είχαμε, αλλά δεν έχουμε στείλει τίποτα. Αυτό λέω. Τα έχουμε έτοιμα και δεν τα στέλνουμε. Εδώ θα πρέπει τώρα με αφορμή τις συμφωνίες και όλα αυτά, Αντρέα, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε βήματα προσεκτικά, όπως είπε ο κύριος Ναύαρχος, όχι στα 12 ναυτικά μίλια. Συνεννόηση με τους Γάλλους, με τους Αμερικανούς. Ξέρετε, νοτίως στους Κρήτες θα πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Στρατηγέ μου. Γιατί, γιατί την πάντα την πετάμε την έξεδρα. Όχι, δεν την πετάμε. Ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Τι περιμένουμε από οπλικά συστήματα. Από τα δωρεάν που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμοι να δώσουν. Τίποτα δεν ξέρουμε ακόμη. Άμεσα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Τίποτα δεν ξέρουμε ακόμη. Περιμένουμε όμως να έχουμε μια προνομιακή μεταχείριση σε όλο το πλεονάζον υλικό που βάζουν στην άκρη οι Αμερικανοί. Δηλαδή να μπορούμε κατά προτεραιότητα να πάρουμε. Και δηλαδή, προχθές στη διαδικτυακή συνομιλία άφησε να εννοηθεί ο κ. Βαρβιτσιώτης ότι τώρα κυοφορείται αυτό τον καιρό ένα νέο νομοσχέδιο του Μενέντες που έχει να κάνει ακριβώς με αυτά τα θέματα μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Άρα περιμένουμε και εξελίξεις. Και να πω κάτι, δηλαδή, Αντρέα... Μπορεί, ένα λεπτό, στρατηγέ. Ναι. Δηλαδή μπορεί να περιμένουμε και Άρλιγκτον. Όχι, να πω κάτι. Στην επίσκεψη που κάναμε στον αρχηγό στρατού, εμείς τεθωρακισμένοι, μας είπε ότι είμαστε σε συνομιλίες και θα... Είμαστε σε καλό δρόμο να πάρουμε κάποια πράγματα. Αυτά τα λέω χωρίς να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Κατάλαβα. Αγαπημένοι μου, ευχαριστώ και τους δύο για την απόψινή μας συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαζαρέκη. Ήταν πράγματι πολύ ωφέλιμη. Στρατηγέ μου... Να πω κάτι, να ευχαριστήσω τον κύριο Ναύαρχο. Πρώτη φορά στην ιστορία όλων των ναυτικών όλου του κόσμου η πρώτη διεμφυλική Ναύαρχος τεσσάρων αστέων ανέλαβε καθήκοντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Υπουργός Υγείας. Λοιπόν, κύριε Ναύαρχε, συγχαρητήρια. Κοίτα, εδώ το ναυτικό. Γιατρός και Δόκτωρ Ρέιτσελ Λιβάιν, Ναύαρχος τεσσάρων αστέρων, είναι υπουργός υγείας και επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών της Αμερικής. Ίσως με αφορμή αυτό αξίζει να πούμε ότι στην Αμερική πάρα πολλοί απόστρατοι αξιωματικοί έχουν διατελέσει υπουργοί εξωτερικών, υπουργοί άμυνας και ούτω καθεξής. Το ίδιο και σε άλλα κράτη. Είμαστε ίσως από τα λίγα κράτη τα οποία δεν ισχύει το διεμφυλική. Ναύαρχε, διεμφυλική είναι. ΛΟΑΤΚΙ. ΛΟΑΤΚΙ. Αυτό σας είπα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εγώ αλλού το πήγα. Έτσι. Δεν έχει σημασία, Ναύαρχε. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε.
είπα για τον άβαρχο, αλλά στην πραγματικότητα για τον Ανδρέα το είπα αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Να είστε καλά και οι δύο. Καληνύχτα, Ανδρέα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.